την εκπομπή «Πρωινό Δρομολόγιο». Είναι Παρασκευή 8 Μαρτίου, κυρίες και κύριοι, 7 και 12 η ώρα. Εκτενώς θα ασχοληθούμε και σήμερα με το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον συνεργατισμό, την κατάρρευση του συνεργατισμού. Σε πολιτικό επίπεδο, η αντιπολίτευση συνεχίζει να ζητεί την παραίτηση του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος με βάση το πόρισμα θεωρείται ως ο βασικός υπαίτιος για την κατάρρευση. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε με γραπτή τοποθέτηση χθες βράδυ την πλήρη στήριξή του στο Χάρη Γεωργιάδη. Στο άλλο επίπεδο της νομικής υπηρεσίας, εκεί συνεχίζεται η μελέτη του πορίσματος και τις επόμενες μέρες προφανώς και θα ληφθούν αποφάσεις για το ποινικό κομμάτι των όσων καταγράφονται σε αυτό το πόρισμα. Στην πρώτη του αντίδραση, κυρίες και κύριοι, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε χαρακτηρίσει ετεροβαρές το πόρισμα αυτό. Είχε ανακοινώσει τη σύσταση ειδικής επιτροπής για να το μελετήσει, ενώ ταυτόχρονα το κόμμα είχε δηλώσει και τη στήριξή του στον Υπουργό Οικονομικών. Τι λέει σήμερα το κυβερνών κόμμα, το οποίο και δέχεται επικρίσεις για ανακολουθία? Ο πρόεδρος του ΔΥΣΥ, ο Αβέροφ Νεοφύτου, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Νεοφύτου. Καλή σας μέρα. Υπό ποια έννοια το σέβεστε αυτό το πόρισμα και υπό ποια έννοια το αποδέχεστε? Γιατί σας έχουν θυμίσει παλαιότερη δέσμευσή σας σε συζήτηση για τις εξελίξεις στο συνεργατισμό στη Βουλή. Είχατε πει τότε, εμείς αλακάρτ αποδοχές πορισμάτων δεν κάναμε ποτέ και δεσμευόμαστε να το αποδεχθούμε. Σήμερα λοιπόν τι λέτε? Ότι, αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μου θυμίσατε ότι τα πορίσματα αλακάρτ δεν πρέπει να τα αποδεχόμαστε. Και έχουμε ένα πόρισμα 844 σελίδων που, πέραν από την πολιτική ευθύνη που καταλογίζει στον Υπουργό Οικονομικών, εάν διάβασαν έστω και την περίληψη, καταλογίζει και πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό σύστημα και τα κόμματα, και ιδιαίτερα πριν το 2013. Άρα οι τελευταίοι που μπορούν να ζητούν από άλλους ευθύνες είναι αυτοί που καταλογίζονται στο πόρισμα. Ποια είναι αυτά τα κόμματα, κύριε Νεοφύτου? Αγαπητοί, αναφέρονται τα κόμματα συγκεκριμένα? Αναφέρεται συνολικά το κομματικό, το πολιτικό σύστημα, δεν είναι? Από εξωγήινους ήταν το πολιτικό σύστημα πριν το 2013, αγαπητοί. Κοιτάξτε, είναι αυτά που μας απαξιώνουν ακόμη περισσότερο στην κοινωνία. Ο καθένας να προσπερνά αυτό που τον αφορά και να προσπαθούμε να τα ρίχνουμε όλοι στον αντίπαλο. Και αν μου επιτρέψει να κάνω μια ολοκληρωμένη τοποθέτηση με τον θέμα. Βεβαίως και σεβόμαστε το πόδι. Λίγο πιο δυνατά να σας παρακαλέσουμε, κύριε Νεοφύτου. Ναι. Να είμαι στο κινητό γι' αυτό. Βεβαίως και σεβόμαστε το πόρισμα. Βεβαίως και θα στηρίξουμε την όποια απόφαση των διοχτικών αρχών και της Γενικής Εισαγγελίας εκεί που κρίνουν και με βάση το πόρισμα ότι τυχόν να υπάρχουν αστικές ή ποινικές ευθύνες. Μα δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς. Δεν μπορείτε να κάνετε και αλλιώς. Όποια απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα θα προωθηθεί. Ενώ στις πολιτικές ευθύνες είναι διαφορετικό. Εκεί πρέπει να κρίνεις πώς θα δράσεις και πώς θα απαντήσεις. Το να στηρίξεις αυτή την προσπάθεια θεωρώ ότι είναι μια πολιτική πράξη. Ωραία. Γιατί μπορεί κάποιος να διαφωνούσε για τυχόν αστικές ευθύνες. Ναι. Από εκεί και πέρα. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγιναν και λάθη σε πολιτικό επίπεδο. Ουδής αλάνθαστος και ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο μπαλέτο. Από εκεί και πέρα, εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός κρίνουμε συνολικά
όσον αφορά την ανάγκη του συνεργατισμού για επιπρόσθετα κεφάλαια, δεν ήταν θέμα των τελευταίων 6 μηνών. Κάποιοι γραπτώς τοποθετήθηκαν, αγαπητοί μου, από τον Οκτώβριο του 2013, ότι το 1,7 δισεκατομμύρια δεν αρκούσε. Εσείς τι λέγατε τότε, αρκούσε ή δεν αρκούσε, ήταν βιώσιμος ή δεν ήταν βιώσιμος ο συνεργατισμός? Όχι, δεν ήταν βιώσιμος. Όχι, δεν ήταν βιώσιμος. Δεν ήταν. Γραπτός ο Δημοκρατικός Συνεγερμός έστειλε επιστολή στην Κεντρική Τράπεζα ότι θα χρειαζόταν ο συνεργατισμός πολύ σύντομα 2 με 2,5 δις. Γραπτά είναι αυτά και θα τα δώσω ξανά στη δημοσιότητα σήμερα. Καλώς, δηλαδή δώσαμε τότε το 1,7 δις, ξέροντας ότι δεν ήταν βιώσιμος και ενδεχομένως όλο αυτό το χρήμα να πήγαινε να χανόταν. Αγαπητοί μου, μα υπήρχαν περιφέρειες που τα μη εξυπηρετούμε δάνεια έφταναν το 80%. 8 στους 10 γνώριζαν τη συνεργατική που είναι το γραφείο μόνο όταν πήγαιναν να πάρουν δάνειο. Και αυτά τα καταγράφει το πόρισμα. Και θεωρώ ότι έγινε μια αξιόλογη δουλειά από την Ερευνητική Επιτροπή. Καταγράφονται σε αυτό. Όπως καταγράφονται ότι όλα αυτά τα δάνεια που ήταν προβληματικά και οδήγησαν δυστυχώς σε αναπόφευκτες πορείες για το συνεργατισμό, ήταν εκχωρήσεις δανεία μέχρι το 2013. Ωραία. Δεν έγινε δανεισμός ουσιαστικός μετά το 2013. Όπως, αγαπητοί μου, και το πρόβλημα, όχι μόνο στο συνεργατισμό, και στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, υπήρχαν τράπεζες που είχαμε τον bail-in και χρειάστηκαν δισεκατομμύρια ευρώ εκ των υστέρων πέραν από τα κουρέματα ως κεφάλαια. Ωραία. Όλοι συμφωνείτε, κύριε Νεοφύτο, με συγχωρείτε. Όλοι συμφωνείτε ότι υπήρχαν μέχρι το 2013 παθογένειες όλο αυτό το σύστημα. Όλοι συμφωνείτε. Από το 2013 και μετά, επειδή το αφήνετε σε δεύτερη μοίρα, ποιος ήταν ο ρόλος, του Υπουργού του κράτους, του συστήματος, να βελτιώσει αυτή την κατάσταση στο βαθμό που θα μπορούσε για να γίνει με ένα συντεταγμένο τρόπο η διαχείριση του συνεργατισμού και η αποκρατικοποίηση του στο τέλος. Αυτό δεν έγινε, λέει το πόρισμα. Αγαπητοί μου, θα πω την άποψή μου ως ένας άνθρωπος όχι μόνο που έζησα την οικονομική κρίση του 2013 ως θεατής, αλλά με ενεργό συμμετοχή και ένα πάρα πολύ δύσκολο λόγο. Με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών της Φραγκφούρτης ήταν επιχείρημα και η αποστολή αδύνατη. Θα συνεχίσω όμως να πω. Ναι, καταγράφεται από την Επιτροπή ότι η διοίκηση και η διεύθυνση δεν ήταν στο επίπεδο που έπρεπε να ήταν. Δεν θα αντιδικήσω με την Επιτροπή και θα πω ότι θα μπορούσε η διοίκηση και το Συμβούλιο, ένα Συμβούλιο που με βάση τον νόμο απαιτούσε την έγκριση της Βουλής. Να το σημειώσω αυτό. Λέω, θα μπορούσε να είχαμε και καλύτερη διοίκηση και καλύτερο Συμβούλιο. Και θα σας πω την άποψή μου. Δεν θα ήταν και πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και μετρούμε και καταγράφουμε τη μεγάλη εικόνα. Καλά, εδώ τους χαρακτηρίζουν ανίκανους. Μιλά για ανικανότητα το πόρισμα. Αγαπητοί μου, σέβομαι τις λέξεις που λέτε. Που λένε. Αλλά, ναι, η Επιτροπή. Ναι. Αλλά έχουμε μια Επιτροπή που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη που έχετε αναφέρει. Αλλά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο επόπτης που αυτούς τους ανθρώπους τους ενέκρινε ως fit and proper. Δεν θα αντιδικήσω ούτε με την Ευρώπη, ούτε με την Ερευνητική Επιτροπή. Ένα θα πω όμως. Οφείλαμε ως σύστημα για τα προβλήματα που έχουμε προαναφέρει να διασφαλίσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οφείλαμε ως πολιτικό σύστημα να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχανε ούτε ένας καταθέσεις ένα ευρώ.
και είχαμε υποχρέωση στα πολλά που συνέβησαν σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία χρόνια να μην χάσει ένας εργαζόμενος τη θέση εργασίας του. Και θέλω πάλι να είμαι αντικειμενικός. Τα πετύχαμε αυτά, όχι μόνο μέσα από πολιτικές αποφάσεις της πλειοψηφίας της Βουλής, αλλά στείλαμε και ένα λογαριασμό στο φορολογούμενο. Που αυτός ο λογαριασμός που στάλει και στο φορολογούμενο μπορεί να μειωθεί δραστικά αν, και έρχομαι εδώ, αν όλοι μας αναλάβουμε και τις ευθύνες μας, μελετήσουμε σοβαρά την κατάσταση που δημιουργήθηκε στη χώρα μας, μελετήσουμε προσεκτικά τα οποιαδήποτε πορίσματα και τα πορίσματα αυτής της έρευνας, αφήσουμε τις αψιμαχίες από τα μέσα και στρωθούμε υπεύθυνα στη δουλειά να διορθώσουμε κακώς έχοντες αυτό το τόπο μας. Ναι, τώρα που αντιμετωπίζετε εσείς πρόβλημα, καλείτε την αντιπολίτευση να αναλάβει και εκείνη τις ευθύνες της, τη στιγμή που σας επικρίνουν ότι εσείς δεν αναλαμβάνετε τις δικές σας. Παράδοξο. Άλλη έννοια είχε αυτό που είπα τώρα, αυτό αναφέρεστε σε προηγούμενη τοποθέτησή μου. Και γι' αυτό λέω, εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός, εντός της ημέρας, θα ανακοινώσουμε και τα ονόματα της Επιτροπής που θα αναλάβει. Όχι για να κάνει το αντιπόρισμα. Όχι για να βρει ψεγάδια στο πόρισμα, αγαπητοί μου. Για να το μελετήσουμε σοβαρά. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι παρελάβουμε όλοι από τα μέσα εδώ και 1,5 μέρα. Αλλά μπορεί να μην διαβάσαμε 1,5 σελίδα από το πόρισμα. Των 844 σελίδων. Κύριε Νεοφύτου, ναι, το ξέρετε όμως ότι... Κλείνω, λέω. Αυτή η επιτροπή που εμείς θα αναθέσουμε, ούτε για αντιπόρισμα, ούτε για να βρει ψεγάδια, αλλά για να μελετήσει και να μας εισηγηθεί ως κόμμα τι πρέπει να αλλάξουμε, τι διορθωτικά πρέπει μέτρα να λάβουμε και αυτό το πόρισμα πράγματι να είναι χρήσιμο εργαλείο και για τον τόπο και για όλους. Εννοείται ως προς την πολιτική συμπεριφορά του κόμματος. Γιατί όχι, το λέτε, πώς να αλλάξετε την κουλτούρα, πώς να αλλάξετε τη συμπεριφορά. Τι να σας προτείνει. Αυτά, ο συνεργατισμός πήγε, τελείωσε. Μόνο αυτό. Να αλλάξουν δομές, να αλλάξουν νομοθεσίες. Τελικώς το αποδέχεστε ή δεν το αποδέχεστε το πόρισμα όσο έχει. Είπα σεβασμό. Από την άλλη, δικαιούται ένα κόμμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, σεβασμό στο πόρισμα, θα κάνουν τη δουλειά τους οι ποινικοί ανακριτές ή οποιοδήποτε για αστικές ευθύνες. Όσον αφορά το κομμάτι που δεν αντιδικούμε με την Επιτροπή, το καταγράφουμε και λέμε ουδείς αλάνθαστος και μιλώ εκ μέρους ενός κόμματος που υπήρχε πριν το 2013, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη όπως την καταλογίζει η Επιτροπή, δεν άκουσα κανέναν άλλο. Και όσον αφορά τον Υπουργό, εμείς βλέπουμε την μεγαλύτερη εικόνα και της ανεργίας και της αναβάθμισης της κυπριακής οικονομίας, γιατί μετά από τις αποφάσεις για το συνεργατισμό υπήρξαν και συγκεκριμένες πράξεις, όχι στο εσωτερικό, αγαπητοί μου. Όχι μόνο η ίδια αξιολόγηση που μετά από 8 χρόνια, μετά από 8 χρόνια από τα σκουπίδια, μας ανέβασαν στην επενδυτική βαθμίδα, αλλά οι αγορές που έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία, δανείζοντας την Κύπρο με πολύ προσιτά επιτόκια στην προσπάθειά μας για την αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους. Καλά, ας υποθέσουμε, κύριε Νεοφύτου, ότι ο Υπουργός έκανε ό,τι καλύτερο, και αυτό φαίνεται και στην πράξη, σε όλα τα υπόλοιπα. Εάν περιοριστούμε σε αυτό το συγκεκριμένο, στη διαχείριση του συνεργατισμού, είναι ο μεγάλος υπαίτιος ή δεν είναι? Μας λέτε πως δεν είναι, προφανώς. Σας λέω την άποψη. Γιατί εξηλαιώνεται με όλα τα υπόλοιπα. Σας λέω την άποψη. Όποιος έχει την άποψη ότι ο συνεργατισμός έφτασε εδώ που έφτασε λόγω του Χάρη Γεωργιάδη, θεωρώ ότι είναι
μια μέγιστη υπερβολή. Και άρα τη μέγιστη υπερβολή άλλο την κάνει η Τριμελής Επιτροπή. Όχι. Ποιος, αφού αυτοί μας το λένε. Όχι. Η Επιτροπή λέει ότι ο Υπουργός έχει όλη την ευθύνη για το αποτέλεσμα του συνεργατισμού. Επιρρύφθη ευθύνες στον Υπουργό για κάποια πρόσωπα, για κάποιες πολιτικές πράξεις. Επιρρύφθη ευθύνη στον Υπουργό για ό,τι έχει συμβεί πριν από το 2013, που ήταν η κύρια αιτία της δημιουργίας του προβλήματος. Όχι, μα το λέει το πόρισμα. Είναι ο μεγάλος υπεύθυνος για την καταστροφική πορεία μετά το 2013-2014. Έτσι το λέει. Ναι, αλλά διαβάσαμε και τι λέει πριν από το 2013. Ναι, τα είπαμε και εκείνα. Όχι, δεν τα είπαμε. Κανείς δεν τα είπε και κανείς δεν τα συζήτησε. Δεν τα λέμε τόσο καιρό. Εξάλλου υπάρχουν και υποθέσεις στα δικαστήρια για το συνεργατισμό. Όταν έχεις, σας είπα, περιοχές που τα μη εξυπηρετούμενοι είναι των γόντων της ηγετών, το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων του συνεργατισμού έφτασε γύρω στο 70%. Γύρω στο 70%. Φτάσαμε κοντά σε κούρεμα τον τελευταίο καιρό στο συνεργατισμό. Βεβαίως. Ήταν η περίοδος με τις φήμες που κυκλοφορούσαν, τέλος του 17, εκεί 18. Με ρωτήσατε κάτι και σας είπα. Ναι, περάσαμε γι' αυτό και λέω ότι κάποιοι που δεν ήταν παρατηρητές της κερκίδας, αλλά πρωταγωνιστές στο στίβο, των δύσκολων αποφάσεων για αυτόν τον τόπο, τα τελευταία 6 χρόνια, κάτι περισσότερο γνωρίζουν όταν τοποθετούνται. Και αυτό οφείλεται στον Υπουργό, το ότι αποφύγαμε το κούρεμα με τους χειρισμούς που έκανε για πώληση του καλού κομματιού. Η συνολική διαχείριση και υπευθυνότητα και της πλειοψηφίας της Βουλής. Είναι λίγο πολύ τώρα ξυλαστήριο θύμα ο Χάρης Γεωργιάδης, έτσι. Η αντιπολίτευση πού στοχεύει? Πού στοχεύει για να κάνουμε μια πολιτική έτσι ανάλυση? Δεν θεωρώ ότι προσφέρεται να κάνουμε αντιδικίες πού στοχεύει η αντιπολίτευση. Νομίζω όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε ο καθένας να συμβάλλει στη βελτίωση αυτού του τόπου σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο στην οικονομία, όχι στο χρηματοπιστωτικό τομέα, στις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη. Και αν όλοι ξεχάσουμε τις επόμενες εκλογές και σκεφτόμαστε τις επόμενες γενιές, θα προσφέρουμε πολύ περισσότερα στον τόπο μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νεοφύτου. Καλή σας μέρα.